Καλησπέρα σας φίλοι μου, καλώς ήρθατε σε ένα νέο βίντεο στο κανάλι και σήμερα θα έχουμε ένα αφιέρωμα στο FIFA 21, το τελευταίο draft του, FIFA 21 για φέτος. Αν και δεν το αξίζει γιατί γενικά είναι μας έσπασε τα νεύρα, νομίζω θα του κάνουμε ένα draftάκι για να το χαιρετήσουμε, αν και όπως είπα δεν το αξίζει γιατί μας έσπασε αρκετά τα νεύρα αυτό το παιχνίδι. Τι συστήματα βλέπουμε, 4-2-2, 4-3-2-1, 5-3-2, θα πάρω 2-2-2-2-2-2-2 γιατί είναι πιο κοντά στο σύστημα που παίζω τώρα. Μας δίνει Neymar, Messi. Πάρω το Ferran Torres γιατί ο Messi με τον Neymar έχουν καλύτερες κάρτες. Πάμε στο striker. Να δούμε, θα δούμε. Σαν Maximino on the win. Να πάρουμε τον Alan. Γιατί είναι από Premier League και μπορούμε να κάνουμε τα links. CF εδώ δεν έχει κάτι τέτοιο. Πάμε τον Λαζάνια που φτιάχνει ωραία Λαζάνια. Εντάξει, κακό το ξέρω, δεν πειράζει. Bruno Fernandes και Müller. Πάμε τον Bruno. Αν και έχει καλύτερες κάρτες, αλλά αναγκαστικά. Και τα links. Έναν καντέ θέλουμε εδώ πέρα. Φρέντ δίνει. Άπερα το σου, θα πάρουμε το Σούτσεκ. Φρέντ θα σκεφτόμουν να πάρω, αλλά ας πάρουμε τον Σούτσεκ. Και εδώ έχουμε τραγικά πράγματα. Μπακαγιόκο. Πάρουμε. Όσκαρ Ράτζα Ντίας. Μέχρι στιγμής το draft δεν πάγε τόσο καλά δυστυχώς. Πάγε αρκετά τραγικά. Γκαγιά, ρόμπο, πάρουμε το ρόμπο, πάλι για τα links. Δεν έχουμε χρυσή ομάδα, έχουμε στο τέλος του παιχνιδιού, δώσε κάτι ρε. Demiral είναι εδώ, πάρουμε το Μανουαλά για το μην. Τερματοφύλακα κάποιον για να δώσει τώρα έτσι όπως είναι η ομάδα, κάνουμε setup, πάρουμε τον Έντερσον τον Άρουμα. Σιμπή, Μαρκίνιος. Βασικά θα πάρουμε τον Ρομέρο γιατί κάνει λίγο με τον Μανουαλά. Τίποτε δεν είναι τέρμα της τιμής. Αγιλά, Ρομπέρτο και Τρίπιερ. Ωραία ένα πάρ, μας πάρουν τον ωραία επειδή είναι από Premier League. Πάλι γενικά μου ήταν αρκετά τραγική στην αρχή. Στέρλινγκ και Ελίναρος. Και Ελίναρος... Ας πάρουμε τον Κελίνη, ξέρω. Ο Στέρλινγκ έτσι έρθει να μου βοηθεί, οπότε ας πάρουμε τον Κελίνη. Χόιμπιερ και Μπάνς. Ας πάρουμε τον Μπάνς, μπας και μπαίνει καμιά αλλαγή. Στράγγερ μαζί με τον Μαξιμίν, γιατί έτσι όπως είναι η ομάδα. Τρίπιε, πάρουμε τον Ντεπάι για αλλαγή. Να με θα δώσει. Μέλο. Κάντε, ωραία, αυτό ήταν καλό. Αν και είναι ο χρυσός ο Κάντε. Δεν είναι το perfect στο Μαξιμίν εκεί. Πολύ καλό. Κασεμίρο Μάτιτς. Πάρω το Σάβιτς. Νομίζω να πάρουμε το Σάβιτς γιατί κάνει link και με... Ο Λαζάνια στην Ιταλία δεν παίζει. Ναι, ωραία, κάνει link με Ιταλικό πρωτάθλημα. Αν μας δώσει ένα γκάμα από Ιταλικό πρωτάθλημα εκεί, κάτι γίνεται. Σμολίνγκαρος. Ωραίο, αυτό είναι καλό. Σμολινάκος, θα πάρουμε το Σμόλινγκ. Και θα κάνουμε κάτι τέτοιο. Αν μας δώσει ένα γκάμα εκεί πέρα που να είναι από τέτοιο, θα είμαστε κουμπλέ. Ακούνια αναγκαστικά. Ένα γκάμα από... Σκά, τι λέω. Κάνω αυτό. Μα κάνουμε αυτό με τον Κιελίνη. Ναι, δεν το είχα σκεφτεί. Και είμαστε καλά με στιγμής. Λουκάκου, ναι, τρομερό που. Ρόις δίνει, θα πάρουμε τον Λουκάκου αναγκαστικά, το βάλουμε στο Λαζάνια. Να μου γυαλί πνοίγει. Για δούμε εδώ. Μα δεν είναι αρκετά τραγική, μπορώ να πω. Ινσίνη, Λεβαγκόλσκι. Πάρουμε τον Ινσίνη γιατί ο Λεβαγκόλσκι ήταν δεστρεβή. Τσάκα, Γεροβάσκι. Α, Παο Λόπες, καλό είναι γιατί τον θέλουμε για Ιταλία. Εδώ καλό κάνει και perfect με τον Smalling. Και εδώ ένα Νόιερ για το chemistry, για το rating, sorry. Αρκετά μέτρια ομάδα θα έλεγα. Πολύ μέτρια. Εδώ θέλουμε έναν από Ιντζάκη, Φιλίππο. Για να παίζουν. Αρκετά μέτρια ομάδα. Γενικά αυτό που θα κάνουμε είναι όταν ξεκινάει το μέσα βάζω CB το Κιλίνι με το Smalling. Και θα βάζουμε CDM το Σούτσεκ και το Barnes λογικά στην επίθεση, θα δούμε πώς το κάνουμε. Θα έρχεται ο Savage CDM μαζί με τον Κάντε. Και γενικά αυτά θα τα πούμε μέσα στο παιχνίδι. Η ομάδα θα έχει ο πρώτος μας αντίπαλος σε αυτό το τραγικό draft και αυτός δεν έχει κάτι το ιδιαίτερο, αλλά αν εξαιρέσει τον Mbappé, όλοι οι άλλοι είναι αρκετά μέτροι, είναι αρκετά μέχρι, αλλά είναι καλύτερη ομάδα από τη δικιά μας θεωρώ εγώ, γιατί η δικιά μας είναι αρκετά μέτρια. Αλλά για αυτόν δεν είναι κάτι ακραίο. Αυτό το κρατάμε. Παίζει και με 3-5-2 που είναι καρκίνο αυτό το σύστημα, το τραγικό σύστημα που μας αμφιταλάντευσε όλη αυτή τη χρονιά που δεν μπορούσαμε να το διασπάσουμε με τίποτα.
Εδώ έφυγε στην κόντρα ο τέτοιος, δεν υπάρχει κανένα offside και 1-0 αντίπαλος. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Η ομάδα είναι τραγική δυστυχώς. Επίθεση δεν έχουμε. Δυστυχώς δεν στρίβουν με τίποτα οι παίκτες στην επίθεση. Και γι' αυτό δεθόμαστε αυτό το δέρμα. Μολτίνι, έλα αγόρι, πάρ' την μπάλα. Κοίτα εδώ ρε μαλάκα. Μ' αρέσει που δίνει και φάουλ, ρε. Καθαρό. Έλα, εντάξει, έλα, εντάξει, 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 ωραίο, πολύ ωραίο, ωραίο. Αυτό είναι το FIFA 21 για να καταλάβετε τι FIFA παίζουμε φέτος. Αυτό είναι ο άλλος, δε, απλά τρέχει ευθεία, τον κόβεις 25 φορές και ακόμα η μπάλα είναι στα πόδια του. Να το απολαύσετε και ας ελπίσουμε να μην έρθουν τέτοιες μέρες. Ξανά, γιατί... Αν πεις EA είσαι. Όλα μπορείς να τα κάνεις. Σε Μαξιμή, ναι, AI blocking, αυτό είναι το FIFA. Στρίβερε μαλακα Γερμανέ, στρίβερε. Στρίβερε Γερμανέ, στρίβερε προ. Στρίβερε, πάρε κι άλλη κοντρά, βάλε γκολ. 3-3 από κολοφαρδία είναι και τα 3 μαλακ. Πολλά σε το FIFA 21, το καλύτερο FIFA του κόσμου. Ας παίζει με καβάνι μπροστά και νέο μέσα σε ένα λεσκότος του κόσμου. Δεν πάει, θα μειώσει την Kickoff 3-1. Πίσω, μπράβο, βγες Μαξιμίν, μπράβο Άλαν. Λουκάκου, δεν πάει. Δεν πάει, θα μειώσει κι άλλο, 3-2. Δύο γκολ δεν πάει. Δεν υπάρχει, θέλουμε επίθεση, δεν υπάρχει τους. Δεν πάει, τίποτα. Πέρασε από μέσα όλους. Μέσα από όλα. Βλέπετε εδώ μπελάκια που βάζει ο αντίπαλος. Τρομερά γκολούλα. Ο άλλος έχει 25 παίκτες πάνω του και περνάει το σούτ στα αρχίδια του. Δεν πάει, μειώνει κι άλλο. Τρία γκολ δεν πάει μόνος του. Κάκου. Κάνει κίνηση ο Ρωμέλο. Του την πετάει ο Ρόμπο. Θα στρίψει όμως. Εδώ η απορία. Πάλι εδώ. Μπάντς! 4-4. Αλλάξαμε ρε μαλάκα το Λουκάκου και βάλαμε γκολ. Βάλαμε εξτρέμ. Κακού. Έλα ρε Ρωμέλο. Από τι πάει. Ο Μπάν για το Memphis. Ο Memphis δεν πάει για την πλήρη ανατροπή σκηνικού. 5-4. Memphis δεν πάει. Απίστευτα πράγματα σημειώνουν. Αυτό είναι το FIFA 21 εδώ. Βλέπετε ένα draft που πραγματικά είναι βγαλμένο μέσα από τα σπλάχνα του FIFA 21. Θα φάμε και κουμπλίς λογικά τώρα. Μπάντς. Δεν πάει. Με drag back. Ξεφτυλίζει όλη την άμυνα. Δεν πάει. 6-4. Memphis δεν πάει. Τρομερό αυτό που συμβαίνει είναι αλήθεια. Αντέ, μπράβο ρε γκολ. Θα βγει ο άλλος παιδιά, δείτε εδώ. FIFA 21, δείτε, δείτε. Πώς καταστρέφει την ψυχολογία, άμα βγει, λογικά θα βγει. Θα σαν κάνει αλλαγές. Αλλαγές λογικά κάνει. Και βλέπετε πόσες κόντες έχει πάρει για να βάλει γκολ. Δώσ' μου πέναλτι στα αρχίδια μου, πάνω. Στα αρχίδια μου. Αριστερά. Κέντρο. Χαρακτήρια. Βλέπετε τη ματσάκι, είναι αυτό το παιχνιδάρα, τι διακρίνει. Παίζουμε φέτος. Harvey Barnes. Πέρασε ο Barnes και ο Favre. Σε καλή θέση για το πόδι του Ρωμέλου έχει δεξιά του Βαρσέλη. Ποιος είναι καλό Favre, ο Harvey Barnes. Δεν θα πει λογικά, αλλά γιατί όχι. Ο Barnes, goal! Δεν παίρνει όμως, θα το βάζει, Harvey Barnes. Κάνει το 7-5 και κλειδώνει το παιχνίδι, μπορώ να πω. Αντίπαλος πλέον δεν έχει χρόνο να γυρίσει το match. Από πόσο ήταν τέθη πάμε 4-1. Καταφέραμε και κάναμε 7-5. Τρομερό composed από εμάς. Καταφέραμε να περάσουμε το πρώτο round με τα χίλια ζόρια και πάμε στο δεύτερο round. Βρήκαμε για τον δεύτερο μας αντίπαλο, να δούμε τι ομάδα θα έχει αυτός.
Έχει Χούλιντ, Prime Χούλιντ, έχει, οκ. Okay. Έχει Prime Χούλιντ, η ομάδα υπόλοιπη και αυτού δεν είναι κατ' αν εξαιρέσει τον Neymar και αυτή μέτρια πράγματα είναι για τη δική μας. Μόνο ο Χούλιντ είναι το μεγάλο μπαμ και όλα τα άλλα απλές χρυσές κάρτες. Άλλος με Χούλιντ, εννοούνται αυτά. Άμα τον... Έλα ρε μάνα, αυτό ήταν τραγικό. Μου δώσε κόκκινη γι' αυτό. Δεν υπάρχουν εδώ οι άνθρωποι. Μου δώσε κόκκινη γι' αυτό το πράγμα ρε μαλάκα μου δουλεύετε. Μνήκα και... Καλά είμαι, καλά είμαι, δεν πέθανα, καλά είμαι. Τα ποδιά μου δουλεύετε. Το delay. Αλλά χούλι. Κάρβωσε το ρεπούστη αφάνα, δεν είναι η φάση τώρα, καραφνά. Κάρβωσε το. Ναι, καλά και λύνει χωρίς λόγο φεύγει πάρα από τη μπάλα γεννοείται αυτό. Ο Μανολάς με το 10. Κώστας Μανολάς στην παλιά, σούτσεκ. Πατάμε στην περιοχή. Κάνει και το σούτ 1-0. Άσεις του Μανολά και γκολ ο Σούτσεκ. Απίστευτα πράγματα. Μανολάς βγάζει ασίστ ο Σούτσεκ. Σούτσεκ. Πάει και για δεύτερο Σούτσεκ. Σούτσεκ έξω. Κοίτα εδώ ρε. Με 10 παίκτες παίζουμε και παίζουμε μόνοι μας ρε. Και δεν το βάζει ο Σούτσεκ αυτό το πράγμα. 3 weekly. Τώρα θυμηθήκαν ότι παίζει όλο το Wickford στην τόσο καιρό στο 21 να βάζει τον κουλ με τα ανάποδα πόδια. Τώρα αυτό δεν ήταν η μαλακία πάσα ρε μαλακά, μας χρέωσε μπράβο της Μολτίνη. Ξανά Μανολάς. Δεν μπορεί με τίποτα, όλο τον έστον αντίπαλο ο Μανολάς τώρα. Και σούτα από που να είναι δίχτυα, Χρυσός Μπρουνο Φερνάντες. Ο καλύτερος παίκτης του κόσμου ο Χρυσός Μπρουνο Φερνάντες, βαράει από που να είναι, ενώ ο Τίμο Δέσον Σούσικ βέβαια δεν πάει το βάλει. Μας γάμισε ο Μανολάς τώρα που κάνει και επέλαση πάλι. Κερδίνει την μπάλα. Πέρασε ο Μπάντς, γαμώ το σουτ! Κοίτα εδώ τι έβγαλε ρε! Τι έβγαλε ο άλλος, εντάξει το παιχνίδι. Όλα τα μάτσα αυτό το draft είναι ρε, FIFA 21 μάτσα είναι scripting όλα. Σμολτίνι, Σμολτίνι, Σμολτίνι! Σμολτίνι! Ο Σμόλινγκ είναι prime, Messi, Ναζάριο, δεν ξέρω τι είναι. Πόσο shooting έχει ρε, 56 shooting εδώ και 30 στα αλήθεια. Όπως κάνετε, μπράβο ρε, γκολ. Σε Μαξιμίν. On the win. Έχω και φάει με ωραία παλιά. Στρίψε. Άρε πουστι. Σου τσεκ. Σου! Εντάξει από εκεί δεν πρέπει να το βάλει. Αλλά λέμε αλλά και τι σου είναι αυτά που κάνετε. Μα λέει. Τι γέλει. Ω, λάθος. Μέχρι να στρίψει τον ήπια μου, μαλέκα. Αντί την πήρε εδώ. Άρε μια κόντρα. Κόρνερ. Πόσες τελικές πρέπει να χάσω ρε φίλε. Σούτσεκ πέρασε εδώ. Συγχύζει τις επιλογές που περνάει τους πάντες ο Σούτσεκ. Δεν μπαίνει μπάλα με τίποτα. Θα μπει επιτέλους. Ο Μαξιμίνς αγενία εστία θα στείλει την μπάλα στα αλήθεια. Για πανηγυρισμοί και πώς από τον αντίπαλο λέτε να βγει να χαρούμε. Μακάρι βγες ρε μπρο. Αν και δεν το... Α, βγήκε ναι. Περάσαμε ημιτελικά μάλιστα με τέτοια ομάδα και με 10 παίκτες κιόλας έτσι να τα λέμε αυτά. Και με το Μανώλα δεξί μπακ καταφέραμε να, το... να περάσουμε. Let's go. Για να δούμε μη τελικό τώρα, να δούμε με ποιον αντίπαλο θα παίξουμε. Αυτός έχει αρκετά καλή ομάδα. Θα έλεγα ίσως και για την καλύτερη ομάδα από όλες τις άλλες, γιατί δεν έχει μόνο χρυσές κάρτες. Έχει και τον Άκη που με τον CB μπορεί να αλλάζει να βάζει κάποιον άλλον. Καντέ πάρτι, αρκετά δυνατή ομάδα. Και τον George Best, Telling of Chemistry, παρόλα αυτά είναι αρκετά δυνατός. Σχέση με την ομάδα που έχουμε εμείς, μπορεί εύκολα να μας κάνει τη ζημιά. Πληρωμένος ο Μάνε, παιδιά. Ωραίο. Αλλά τι έβγαλε ρε μάλακα τώρα. Δηλαδή τώρα τι παίζω. Πώς το χάνεις αυτό. Έλα, 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 εντάξει, καταλάβαμε. Ναι, FIFA 22 is coming home. Σαν τον κύριο που δεν θα πάρει ποτέ η Αγγλία. Μαλάκα. Εντάξει, ναι, ναι, ένα μηδέν το αξίζει 100%. Ναι, και καλώς. Ναι, πάει, X-Pace. X-Pace, ναι ρε, πού στο X-Pace. Δεν το χάσεις και εσύ όμως. Γκολ, γκολ, ωραία. 2-1, το γυρίζουμε πάλι με το Memphis που εξελίσσεται στους πρωταγωνιστές της αυτού του draftάκι, αυτού του draft. Σε ένα Μαξιμίνι πάλι κλέβει την μπάλα. Πάω εδώ που εδώ έχει ποτέ. George Best, Γιώργος καλύτερος. Γιώργος καλύτερος, γνωστός ως χειρότερος.
Έχει και κοβλίτσι εννοείται. Φοπάρτε ρε μαλάκες, έχει 99 agility, βλέπετε πως τρίβει. Αριστερά δεξιά ο Πάρτι λες και είναι ο Prime Neymar, λες και είναι ο Moments, ξέρω εγώ. Έβαλε στον Harry Barnes. Σεν Μαξιμίν, τα έχει βγάλει όλα ο τερματοφύλακας, με όποιον και να παίξουμε να τα βγάζει όλα, δεν με νοιάζει που ήταν offside. Το χάσει. Άντε μαλάκες. Να ένα. Βέρθει να χάνουμε ευκαιρίες όλα τα μάτια, πόσες ευκαιρίες να χάσουμε πια ρίπτω. Σαν Μαξιμίν, fake shot. Δεν πάει γκολ. Μόνο έτσι θα μπορούσαμε να βάλουμε γκολ. Μόνο με ανοιχτή αιστεία γιατί αλλιώς δεν μπαίνει μπαλά μέσα. Θα φάμε και γκολίτς πάλι όπως και πριν να ξέρετε. Έρε Harvey Barnes. Τρέχαρε Barnes. Τρέχαρε Barnes. Τρέχα αγόρι μου. Τρέχα παιχταρά μου. Όχι ρε. Ποιος με κόψε ρε μάνα. Περίερε εντάξει. Νόμιζα να ήταν κανένα στέλνι και θα τελειώνουμε. Αλλά κάντε εδώ. Barnes κλειδώνει και το... Κάνει και το 4-2. Επάξια. Ο Ντεπάι. Φάουλ έδωσε, αυτό ήταν ποτέ φάουλ, το λέω εγώ. Για... Ποτέ φάουλ, αυτό δεν ξέρω τι είναι. Αυτή τη φορά το καταφέρνω να το βάλει πριν πάει, όμως. Αυτό το θέμα. Πάλι παίξει πάνω στην γραμμή. Για να δούμε πριν ο Φερνάντης. Το έβγαλε και αυτό ο Μπέκαχ. 0 στα 2 πριν. Εντάξει, εδώ πέρα τον είχε κουνήσει, αλλά το άλλο ήταν εγκληματικό που το έβγαλε. Έτσι. Harvey Barnes. Harvey Barnes. Harvey Barnes. Ξεφτυλίζει όλη την άμυνα. Harvey Barnes. 5-2. Παιδιά. Με αυτή την ομάδα που ούτε το πρώτο round δεν έβλεπα να περνάμε. Καταφέραμε και περάσαμε και πάμε και τελικό τώρα. Για να δούμε τι θα γίνει στο τελικό. Και σπιτάκι. Let's see. Μα το αντίπαλος. Εντάξει, έχει τον Ροναλντίνιο και τον Μπέστ, αλλά εντάξει, ο Πάρτερ είναι κάτι στον Ροναλντίνιο που την πάνε. Καλύτερη ομάδα έχει, θα έλεγα, από τη δικιά μας και πάλι. Άμα κάνει αυτή μια αλλαγή στο CM εκεί πέρα στον, και ένα στο CB, θα έχει αρκετά καλή δυνατή ομάδα. Και ένα striker, έναν Mbappé, ξέρω αν έχει, είναι πολύ καλός. Δεν βλέπουμε όμως ακραίες ομάδες. Πολύ μέτριες ομάδες. Πολύ μέτριες, δεν βλέπουμε ακραία πράγματα. Μπράβο ρε Γκέλινι. Έφυγε ο Harvey Barnes. Ωραία πάσα του Καντέ. Harvey Barnes. Το χάσει ξανά ο Ντεπάι. Δεν το χάνει 2 στα 2. 1-0 από τον κουβαλητή αυτού του draft. Έκανε τρομερές εμφανίσεις ο Memphis Ντεπάι. Η 88 ρακάρδα του κιόλας. Ούτε κάνει την υποθεσίσιο. Φανταστείτε. Την υποθεσίσιο του την είχα βγάλει κόκκινη το μεταξύ. Ήταν το... Την είχα βάλει και στο όταν ήταν τη Λίγκα. Δυστυχώς δεν το είχα πει γιατί είχα ήδη τερματισμένη ομάδα. Οπότε δεν χωρούσε. Είχα ήδη τα links. Κρίμα όμως. Αλλά μέχρι στιγμής εδώ δείχνει ότι. Ίσως έκανα λάθος που δεν το είχα πει. Σεν Μαξιμίν εδώ. Άρεψε. Μπρούνο Φερνάντες. Σεν Μαξιμίν. Ντεπάι. Σεν Ντεπάι θα φύγει εδώ. Λογικά θα τον περάσει το Pace. Μην το χάσει Memphis. Έλα, θα ο Memphis κάνει το 2-0 με το αριστερό κιόλας. Clinical finishing from Memphis Depay και 2-0. Στο 27 βάζουμε τις βάσεις για να επικρατήσουμε σε αυτό το draft που δεν το περίμενε κανείς, θα έλεγα. Αλλά να που μπορούμε να το κάνουμε. Μέσα τον Bruno Ronaldinho, αλλά τον Dinko, ok. Λάδο, αυτά είναι οι A-Sports. Είδατε, σας είπα, μόνο με ακραία ευνοήση. Θα μπορούσε να βάλει γκολ αυτός. Μόνο έτσι μπορούσε να βάλει γκολ αυτός. Δεν μπορεί αλλιώς. Μπεφιτιμπί γκομπής. Απίστευτο γκολ. Ωραίο σκυλ. Τρομερή επίθεση στον αντίπαλο. Τρομερό passing game. Δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Είμαι άχρηστος. Εντάξει, είναι καλύτερος όλος. Δεν πάλι θα έκανε λάθος, αλλά ο Μπάρτς δεν πήγε στην βοήθεια εκεί που τον κούνησα, δυστυχώς. Αντεβάζει με τους πάντες προς από το κέντρο για να δούμε τον γκολ. Αλλά περνάει. Τα κουνάκια και ανεβαίνουν οι αντίπαλοι. Ρόμπο!
Πες με εκεί, Τζος Μπεστ, συστρώνει, δεν φεύγει μπαλά, διώχνει εδώ με κεφάλια, να διώξει αγωνικά, απίστευτα μάνα κολλημένη μέσα στην περιοχή, λες και είμαστε η ΑΕΚ, πάμε να δούμε. Φάουλ εδώ που δεν δίνεται, το έδωσε η εταιρεία. Απίστευτα πράγματα γίνονται για να βάλει γκολ ένα πουθενά αντίπαλο και να πάει παράταση. Και την παίρνει κιόλα. Του δίνει κι άλλη ευκαιρία η εταιρεία. Λάθος όμως και ο Ιντζίνια λέει ας δώσουμε την μπάλα. Για να δούμε. Για να θα γίνει. Σε την κλέβει, την κλέβει. Δεν πάει. Ο Μπάντ που δεν έχει καθόλου πέσει όλο το παιχνίδι. Αν θα αποκτήσει τώρα. Δεν αποκτάει ούτε τώρα πέσει ο Μπάντ. Και η μπάλα για τα έτσι τέτοια. Ρεβαίνει ο αντίπαλο με Ροναλντίνγκου. Ροναλντίνγκου. Ροναλντίνγκου τον κόβουμε. Δύο λεπτά καθυστερήσει για να βγει το γκολ. Περνάει πάλι με όλε τι κότε με οποιοδήποτε τρόπο. Ανεβαίνει ο αντίπαλο. Ανεβαίνει με το Σερτ Νάμπρε. Η Γιώμα. Καθαρίζει ο Πάο Λόπε και τελείωσε το παιχνίδι. Τρομερό τελικό. Πραγματικά ξενερώσαμε τη ζωή μα. Τουλάχιστον το πήραμε αυτό που μα νοιάζει. Ο τελικό ήταν τραγικό. Πραγματικά το scripting ήταν στο Θεό. Αλλά όλο τον draft ήταν στο Θεό στο scripting. Δεν μα νοιάζει. Αυτό που μα ενδιαφέρει είναι ότι κλείνουμε το κεφάλαιο FIFA 21. FIFA 21. Ένα από τα χειρότερα FIFA. Με αυτή την νίκη σε αυτό το draft. Και χαίρομαι που όλα τα μάτς ήταν FIFA 21 μάτς και είδατε τι FIFA παίζαμε. Έστω και αυτοί που δεν παίζατε. FIFA 21, να μάθετε λίγο τι FIFA ήταν. Μας δώσε ένα Mega Pack και ένα Premium Gold Players Pack. Για να τα ανοίξουμε, νομίζω δεν υπάρχει κάποιο πρόμο, οπότε δεν έχει να βγάλουμε κάτι νομίζω. Μόνο Gold Players, δεν υπάρχει κάποιο πρόμο νομίζω. Για να δούμε θα δώσω το Premium Gold Players Pack. Είναι μπορτζάκι, ούτε καν μπορτζάκι, τίποτα δεν είναι. Και Ανίκ Φερέρια Καρέθκο. Κουίξελ. Καλά, εγώ μου κάνει κουίξελ τον εαυτό σου. Κουίξελ. Και πάμε στο Megaback. Δεν έχουμε κάποια απέτηση να βγει κάτι. Έτσι κι αλλιώς ξέρουμε ότι υπάρχει κάποιο πρόμο. Και ναι, ότι δεν θα βγει. Είναι boards. Ποιο θα είναι εδώ. Το τελευταίο board του FIFA είναι Γαλλία. Left back με D. Όχι, ο D είναι. Okay. Γενικά αυτό το βίντεο ελπίζω να σας άρεσε. Κάντε ένα like, ένα share, ένα subscribe. Για να φτάσουμε, ένα subscribe απαιτείται να κάνετε για να φτάσουμε τους 600 subs και εμείς θα τα πούμε λογικά στο FIFA 22. Γεια σας, καλά να περνάτε.